Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι συνταξιούχοι αντιδρώντας το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΜΗΚΑ, Δήμο Κουμπούρη, το νέο νομοσχέδιο δεν καταργεί το νομοκατρούγκαλο, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις του και δημιουργεί νέα κενά. Ενσωματώνει ό,τι αντεργατικό, αντιασφαλιστικό, αντιλαϊκό ψηφίστηκε τα περασμένα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Μεταξύ άλλων, οι συνταξιούχοι διεκδικούν την πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών που έχουν δεχθεί οι συντάξεις τους, την άμεση καταβολή κύρων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους, αλλά και την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε επικουρικές και κύριες συντάξεις. Όσον αφορά τα περιβόητα αναδρομικά, ζητούν να δοθούν σε όσους τα δικαιούνται χωρίς να χρειάζονται προσφυγές. Θα πρέπει η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣΤΕΤ του 2015 και με πολιτική απόφαση να δώσει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους χωρίς αγωγές και δικαστήρια. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν θέλουμε ψίχουλα, θέλουμε αυτά που δουλέψαμε 30, 35, 40 χρόνια. Οι εκπρόσωποι από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης.